Έξαρση καταγράφεται το τελευταίο διάστημα και στην περιοχή της Μαγνησίας για τις εμφανίσεις φιδιών. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπως συνήθως γίνεται κάθε χρόνο αυτή την εποχή λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τους ειδικούς, που κόσμος βλέπει φίδια μέσα στις αυλές των σπιτιών. Στην περιοχή του Βόλου, πάντως, το τελευταίο διάστημα είναι αρκετές οι κλήσεις και προς την πυροσβεστική υπηρεσία, ώστε να στείνονται επιχειρήσεις για την απομάκρυνση των ερπετών. Ο πρόεδρος του Κτηνιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας τοποθετήθηκε στην τηλεοπτική κάμερα του Άστρα για το φαινόμενο. Ο πληθυσμός των φιδιών έχει αυξηθεί. Ίσως έπαιξε κάποιο ρόλο σε αυτό και το θέμα με τις πλημμύρες που είχαμε πέρυσι. Είναι πολλοί παράγοντες που οδηγούν στην αύξηση του πληθυσμού των φιδιών. Παρ' όλα αυτά, κάποια προληπτικά μέτρα μπορούμε να λάβουμε. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ουσιαστικά αφορούν στην δημιουργία μιας περιμέτρου ασφαλείας στο χώρο μας, που ουσιαστικά απαρτίζεται από μια περίφραξη που μπορούμε να τοποθετήσουμε με ΟΠΕΣ μικρότερης του ενός εκατοστού, ώστε να μην μπορούν να διαρχόνται φίδια. Επίσης, χρησιμοποιούμε αποθετικά προϊόντα φιδιών που υπάρχουν στο εμπόριο. Υπάρχουν κάποια που είναι πολύ αποτελεσματικά. Φροντίζουμε να καθαρίζουμε από χόρτα την περιοχή μας. Τα μέτρα αυτά που αναφέρω αφορούν κυρίως αγροτικές, ημιαγροτικές και γενικότερα περιαστικές περιοχές, όπου είναι εντονότερο το πρόβλημα. Επίσης, φροντίζουμε, σίγουρα βοηθούν πολύ οι μειοκτονίες, γιατί μειώνουμε κατά πολύ τον πληθυσμό των τροπτικών που αποτελούν μια άριστη πηγή τροφής για τα φίδια. Φροντίζουμε να αποστραγγίζουμε λιμνάζοντα ύδατα που μπορεί να υπάρχουν στο χώρο μας που αποτελούν πηγή νερού για τα φίδια και να απομακρύνουμε και υλικά όπως είναι μεγάλοι βράχοι, μεγάλες πέτρες, ξύλινες κατασκευές ή μεταλλικές κατασκευές που μπορούν να αποτελέσουν καταφύγια για τα φίδια, καθώς τα φίδια δεν αρέσκονται σε υψηλές θερμοκρασίες. Όταν δαγκώσουν συνήθως, αυτό οφείλεται στο ότι φοβούνται. Σπάνια θα δαγκώσουν χωρίς λόγο έναν άνθρωπο. Δεν έχουν καμία σχέση με όσα ακούμε κατά καιρούς που κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα, ότι δαγκώνουμε και ρουφάμε το δηλητήριο και άλλα τέτοια. Δεν μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να καθησυχάζουμε το θύμα και να το τοποθετούμε σε στάση ανάπαυσης. Καλούμε κατευθείαν ασθενοφόρο ή, αν είναι δυνατό, μεταφέρουμε το θύμα στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ώστε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Αφαιρούμε από το σημείο πλησίων του δείγματος οποιοδήποτε κόσμημα ή στενός ουρχισμός υπάρχει. Αυτό πριν εγκατασταθεί το ίδημα, γιατί συνήθως μετά από δάγκωμα φιδιού προκύπτει ίδημα στο άκρο, αν μιλάμε για άκρα τέλος πάντων, σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, προκύπτει ίδημα το οποίο εγκαθίσταται ταχύτητα, δηλαδή μέσα σε 15 με 20 λεπτά έχουμε ίδημα στην περιοχή και σοβαρό ίδημα. Οπότε απομακρύνουμε στενό ρουχισμό και κοσμήματα, ξεπλένουμε με άφθονο νερό, δεν χρησιμοποιούμε ίσχυμη περίδεση όπως κυκλοφορεί. Γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη βλάβη στο σημείο του δείγματος και ουσιαστικά αυτές είναι οι βασικές οδηγίες. Εννοείται ότι οι πρώτες βοήθειες θα παρασχεθούν στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Πριν από λίγες ημέρες, πάντως, σε περιοχή μακριά από τη Μαγνησία, υπήρξε ένα περιστατικό με οχιά που είχε μπει στο παπούτσι ανδρός και τον δάγκωσε στο πόδι.